Κολιού, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πήγε 12 τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι υποχρεωτικός εμβολιασμός στις 520.000 ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Και μάλιστα όσοι δεν το κάνουν, λέει, θα πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ μέχρι 16 Γενάρη. Πώς είδατε το μέτρο αυτό? Κοιτάξτε, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους βέβαια, δηλαδή θα έχουν χαμηλά ποσοστά κάλυψης. Εμείς στην Κύπρο δεν θα έλεγα το ίδιο, ότι έχουμε το ίδιο θέμα. Εμείς έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά κάλυψης άνω των 50 ετών. Μπορεί να έχουμε πάνω από 95% στις ομάδες αυτές των ηλικιών. Επομένως, δεν νομίζω ότι συναντούμε το ίδιο πρόβλημα. Εξάλλου, εμάς εδώ στην Κύπρο δεν μπορούμε να κάνουμε υποχρεωτικό το μέτρο του εμβολιασμού. Δεν έχουμε, δια του συντάγματος τουλάχιστον, αυτό το δικαίωμα, εξ όσων γνωρίζω. Επομένως, είναι βέβαια ένα προς την καλή κατεύθυνση αυτό που κάνουν. Δεδομένου βέβαια ότι αν υπάρχουν αντενδείξεις, που οι αντενδείξεις είναι ελάχιστες κάτω από 1%, γιατί ουσιαστικά είναι αυτή η ηλικία που χτυπιέται πιο σοβαρά από τον κορονοϊό και έχουν θανάτους. Γι' αυτόν τον λόγο υποχρεώθηκε και το έκανε. Άρα εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Κύπρο, η Ελλάδα μπορεί να το κάνει? Ναι, αλλά ούτε και υπάρχει λόγος ουσιαστικά εμάς να το κάνουμε, γιατί έχουμε. Γιατί εμάς τα ποσοστά σε αυτές τις ηλικίες, μάλιστα. Ακριβώς. Ναι, άρα είναι εντάξει, 500, θα πάρει και πολλά εκατομμύρια με αυτό το μέτρο. Ή εμβολιάζει σε κύριοι. Θα πάρει 100 πρόστιμο, δηλαδή 100 ευρώ από όλου. Δηλαδή, ναι. Συνταξιούχο. Ναι. Ναι. Δηλαδή θα πάρει, δηλαδή διαφορετικά φαντάζομαι το πρόστιμο θα μπει αυτόματα. Θα τους αποκοπεί το 100 ευρώ και άρα δηλαδή είναι, περιμένουμε να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα. Ναι. Αν θα έχει αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί πράγματι είναι πολύ ευπαθής η ομάδα αυτή και πρέπει να προστατευτεί με εμβόλιο. Μάλιστα. Τώρα, εσείς τι ξέρετε μέχρι τώρα για τη μετάλλαξη Ομικρόν? Νομίζω ότι αυτά που ξέρω έχουν ήδη υποθεί, δηλαδή ουσιαστικά ξέρουμε για τη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης αυτής, ότι είναι αρκετά αυξημένη σε σχέση με το στέλεχος που επικρατεί τώρα, που είναι το στέλεχος Δέλτα. Και βέβαια δεν γνωρίζουν ακόμα για την επιθετικότητα του, πόσο δηλαδή βαριά λίμωξη προκαλεί. Υπάρχουν κάποια προκαταρκτικά στοιχεία που περιγράφουν ουσιαστικά οι γιατροί που ήταν τους πρώτους ασθενείς ότι ήταν πολύ ήπια τα συμπτώματα, αλλά βέβαια μιλούμε για τα 30 πρώτα περιστατικά. Είναι πάρα πολύ λίγα για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Επομένως θα πρέπει να δώσουμε λίγα περιθώρια να μελετηθούν μεγαλύτερες ομάδες ασθενών για να δούμε αν πράγματι είναι πιο ήπια μετάλλαξη ή αν προκαλεί πιο βαριά λίμωξη ή της ίδιας βαρύτητας με την Δέλτα που έχουμε τώρα. Τώρα, το άλλο στοιχείο που επίσης μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσον τα εμβόλια παραμένουν δραστικά στην πρόληψη του στελέχους αυτού, και αυτόν το μελετούν οι εταιρείες εμβολίων και θα ξέρουμε πολύ σύντομα. Ναι. Εδώ η Moderna δηλώνει ότι λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια στην Όμικρον. Το δήλωσε πριν από λίγο ο επικεφαλής της Moderna. Μα αυτό αναμένεται, διότι είναι πάρα πολλές οι μεταλλάξεις και αφορούν την περιοχή στην οποία κατευθύνονται τα εμβόλια, τα αντισώματα που παράγονται με τα εμβόλια. Επομένως, λογικό είναι να περιμένουμε ότι θα είναι μειωμένη. Το θέμα είναι να μην είναι εντελώς εξαφανισμένη η δράση των εμβολίων, να κρατήσουν μέχρι να μπουν. Οι εταιρείες εμβολίων έχουν δηλώσει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει δραστικότητα κατά τους συγκεκριμένους στελέχους, γύρω στις 100 μέρες θα περάσουν μέχρι να βγουν τα νέα εμβόλια και να κυκλοφορήσουν για να μπορέσουμε να τα βάλουμε. Άρα σε 3 μήνες τώρα, δηλαδή, θα έχουμε το εμβόλιο που θα καλύπτει και αυτό το κομμάτι. Τώρα η απορία πολιτών είναι, έβαλα λέει τις 2 δόσεις, γιατί να βάλω τρίτη αφού ξέρω ότι δεν θα με καλύψει με την όμικρον και να μην περιμένω 3 μήνες να βάλω την όμικρον. Σε αυτό, να βάλω το εμβόλιο που καλύπτει και την όμικρον. Τι απαντάτε? Ναι, αλλά περιμένει 3 μήνες θα το σκοτώσει η Δέλτα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή προς το παρόν εμείς δεν έχουμε όμικρον να κάνουμε, έχουμε να κάνουμε με τη Δέλτα, έτσι. Η οποία Δέλτα είναι εμφανές ότι σε αυτούς που πέρασαν
οι 6 μήνες μετά τους εμβολιασμούς τους, δεν έχει πέσει σημαντικά η προστασία, ιδιαίτερα στους μεγάλης ηλικίας. Επομένως, δεν θα περιμένω να έρθει το νέο στέλεχος και να βάλω το εμβόλιο στο νέο στέλεχος. Θα προστατευτώ από την Δέλτα μετάλλαξη, η οποία είναι πιο επικίνδυνη εξάλλου από ό,τι ξέρουμε. Μπορεί αύριο να είναι τόσο νήπιος το νέο στέλεχος που να μην χρειαστεί καν να κάνουμε εμβόλιο. Υπήρξε τέτοιο πανικός. Μια αβεβαιότητα, και... δεν γνωρίζω. Ναι. Υπήρξε τέτοιο πανικός και με τη Δέλτα, κυρία Κολλιού. Προσπαθώ να θυμηθώ, δηλαδή έπεφταν και τότε τα χρηματιστήρια και οι τιμές. Ήταν η αντίδραση πιο ψύχρεμη τότε. Ναι, γιατί όμως. Γιατί ναι. Η Δέλτα φάνηκε ότι ήταν ευαίσθητη στα εμβόλια. Ενώ αυτοί φοβούνται ότι θα διαφεύγει σε κάποιο βαθμό από τα εμβόλια. Εγώ πιστεύω ότι η διαφορά εκεί είναι. Ότι δεν έχουμε ακόμα μέτρων πρόληψης κατά κάποιον τρόπο τόσο αποτελεσματικών όσο το εμβόλιο με αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη στην παρούσα φάση και θα χρειαστεί ένα διάστημα μέχρι να κάνουμε. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά είναι μια κατάσταση που μας βάζει στην αναμονή και στο περίμενε για να ξεκαθαρίσει τι φέρνει μαζί της η Όμικρον. Τα μέτρα που πήρατε χθες είναι ικανοποιητικά, θεωρείτε, για να καλύψουν την όλη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Κολλιού? Κοιτάξτε, τα μέτρα που συσκεφτήκαμε χθες ήταν βασικά προς τη μεριά του να εμποδίσουμε να μας έρθει η μετάλλαξη αυτή. Ήταν δηλαδή περισσότερο στις πύλες εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήφθηκαν τα μέτρα. Τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Εκείνο όμως που έχει σχέση είναι ακόμα και να μας έρθει η μετάλλαξη, τα μόνα μέτρα τα οποία παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά και που δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι η μάσκα, είναι οι αποστάσεις και η καλός αερισμός των χώρων. Αυτά τα τρία ουσιαστικά δεν πρέπει να ξεχνούμε, γιατί πάντοτε ισχύουν αυτά τα μέτρα. Και είναι εύκολο να τα πάρει ο καθένας σε ατομικό επίπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και η οδηγία που προκύπτει τώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα δούμε σε πολύ λίγο με τη Μέρη Αυξεντίου τι ακριβώς λέει αυτή η οδηγία. Και ουσιαστικά εσείς τώρα με τα κρούσματα που έχουμε καθημερινά, 585-86 χθες, με τους νοσηλευόμενους τους 116, ελεγχόμενη παραμένει η κατάσταση, κυρία Κολλιού? Κοιτάξτε, εμένα με εκπλήττει ευχάριστα το γεγονός ότι η θετικότητα των κρουσμάτων στην κοινότητα έχει παραμείνει σταθερή εδώ και αρκετές μέρες. Δηλαδή είναι γύρω στο 0,5 με 0,6% και το διατηρούμε σταθερό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω να παραμείνει αυτός ο βραδύς ρυθμός αύξησης ή και σταθεροποίησης. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε εμβολιαστική κάλυψη. Και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο αριθμός που κάνουν την τρίτη δόση τώρα. Και πραγματικά η τρίτη δόση είναι μία ασπίδα κατά του στελέχους που κυκλοφορά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η τρίτη δόση και στην πρόληψη του να κολλήσω απλά των ιών, αλλά και να τον μεταδώσω στους άλλους. Διότι προστατεύει 11 φορές, κατά 11 φορές από του να κολλήσω απλώς των ιών, και 19 φορές από το να νοσήσω σοβαρά όταν κάποιος πάρει την τρίτη δόση. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο θα πρέπει όλοι να επιδιώξουμε όσοι το δικαιούμαστε, την τρίτη δόση του εμβολίου. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κομβικό το σημείο, τελειώνει και ο Νοέμβρης, πάμε Δεκέμβρη και μπαίνουμε σε ένα μήνα πολύ περίεργο και δύσκολο, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι μας περιμένει σε σχέση με τη μετάλλαξη Όμικρον, κυρία Κολλιού. Ναι, σίγουρα υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα, είναι γεγονός. Δεν τη γνωρίζουμε ουσιαστικά τη μετάλλαξη Όμικρον. Πόσο διαφορετική θα είναι από τη Δέλτα και πόσο καλύτερη ή χειρότερη θα είναι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι μάλλον ότι θα είναι πολύ πιο μεταδοτική. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και στο μεσοδιάστημα. Σας είπα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την τρίτη δόση, γιατί θα μας προασπίσει κατά της Δέλτα που έχουμε τώρα να κάνουμε, και φαίνεται ότι θα έχει και καλύτερη δράση και κατά της Όμικρον, έστω και αν είναι μειωμένη.
Και οπωσδήποτε τα μέτρα τα άλλα, μάσκα, αποστάσεις, καλός αερισμός των χώρων. Να μην τα ξεχνούμε αυτά, γιατί πάντοτε θα έχουν αποτελεσματικότητα τα μέτρα τούτα. Τώρα, rapid test 48 ώρων για όλους εμβολιασμένους και μη, για να πάνε σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Δηλαδή, για να πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στην Παραμυθούπολη, πρέπει να έχει rapid test 48 ώρων. Ναι, εντάξει, για διευκρινήσεις είπαν ότι θα δώσουν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι. Αλλά το νόημα αυτό που συζητούσαμε χτες είναι ότι εφόσον θα είναι ένας χώρος συνοστισμένος με πολλούς ανθρώπους και ψηλού κινδύνου κατά συνέπεια, θα πρέπει να κάνουν rapid test 48 ώρων όλοι, και οι εμβολιασμένοι και οι μη εμβολιασμένοι. Απλά για να έχουμε μεγαλύτερη εξασφάλιση ότι δεν θα μπαίνουν μέσα θετικοί. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο νέου lockdown ή να το ξεχάσουμε, κυρία Γουλιού, αυτό? Κοίταξε, στην παρούσα φάση εγώ το θεωρώ απομακρυσμένο. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, μόνο να αναυξηθούν σημαντικά οι διασωληνώσεις και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεν μπορεί το σύστημα υγείας να αντέξει. Εκείνο θα ήταν ένας λόγος. Προς το παρόν βλέπω και την κατάσταση αυτή κάπως σταθερή. Επομένως, αλλά 116 περίπου άνθρωποι νοσηλεύονται, οι 40 τόσοι είναι σε σοβαρή κατάσταση. Είναι ψηλός ο αριθμός των σοβαρών? Για ποιο λόγο έχετε ενδείξεις, γιατί? Κοιτάξτε, οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι. Έτσι. Είναι έχει πάει σχεδόν 70% το ποσοστό των ανεμβολίαστων, ενώ έχει πέσει στο 60%. Συγγνώμη. Κάπου εκεί λέω 70 και κάτι, σχεδόν 72. Ναι. Ναι. Που 71,8. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι άρχισαν να αυξάνει η τρίτη δόση. Δηλαδή, επειδή άρχισαν να αυξάνει η τρίτη δόση, είναι ασπίδα προστασίας τώρα πάλι στους εμβολιασμένους. Ενισχύεται ουσιαστικά αυτή η ασπίδα προστασίας και βλέπουμε να πέφτει ξανά το ποσοστό, η συχνότητα δηλαδή αυτών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και είναι εμβολιασμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κολιού. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Σε ένα λεπτό πάμε στον κύριο Καραϊσκάκη. Τι λέει η νέα ταξιδιωτική οδηγία μέρη Αυξεντίου? Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Κύπριους πολίτες να αποφεύγουν μέχρι νεοτέρας όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια σε 8 χώρες, συγκεκριμένα σε Σουατίνη, Ζιμπάμπουε, Λεσότο, Μαλάουε, Μοζαμπίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια και Νότια Αφρική. Κύπροι πολίτες με μόνιμη διαμονή στη δημοκρατία που βρίσκονται στις εν λόγω χώρες για σκοπούς προσωρινής παραμονής αναφέρει η οδηγία, ενθαρρύνονται όπως διευθετήσουν το συντομότερο δυνατό την αναχώρησή τους μέσω των διεθνών εμπορικών σχέσεων που συνεχίζουν να εκτελούνται, και αυτό γιατί ορισμένοι διεθνείς αερομεταφορές έχουν ήδη αναστείλει προσωρινή